Σημαίνει αυτό ενδεχομένως για τη γειτονιά μας και τη χώρα μας? Κοιτάξτε, καταρχήν εγώ δεν είμαι από αυτούς που φανατικά λέω, ας πούμε, όχι σε όλα και, και είναι καταστροφή και ούτως καθεξής. Όμως πρέπει να πω ότι οι εξαγγελίες του μέχρι τώρα και οι επιλογές του και σε πρόσωπα από ό,τι φαίνεται, όπως γίνεται τώρα με το Υπουργείο Δικαιοσύνης, όπως γίνεται με το Υπουργείο, με τους μεγιστάνες του πλούτου που μπαίνουν στην κυβέρνηση κτλ., δείχνει μέχρι τώρα η πολιτική του ότι θα ταράξει τα νερά στον πλανήτη. Και αυτό για την Ευρώπη, καταρχήν για την Ευρώπη θα είναι μεγάλο το χαστούκι, διότι η Ευρώπη έχει συνηθίσει να είναι πάρικος της Αμερικής, δηλαδή να είναι ένας χώρος που περισσότερο κινείται με βάση τις αποφάσεις της αμερικάνικης ηγεσίας, γιατί η ίδια έχει μια οικονομική ενότητα, αλλά δεν έχει καμιά πολιτική ενοποίηση και κανένα χαρακτήρα μιας ισχυρής δύναμης, ενός πόλου που θα μπορούσε να ανταπεξέλθει. Ένας δεδομένος εταίρος. Απλά στην παρούσα συγκυρία βλέπουμε ότι η Ευρώπη ουσιαστικά έχει υιοθετήσει σε πολύ μεγάλο